κύριε Σπουδά, ως εκπρόσωπος του κυρίου Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Αρμοδίας, ένα μεγάλο ευχαριστώ για την προσφορά σας. Τόσο στην Κρήτη, τόσο στην Ελλάδα, αλλά κυρίως στην πολεμική αεροπορία. Γιατί όσα ετός ανοίξατε τα φτερά σας και ενώσατε και την Κρήτη και όλους τους Έλληνες, αλλά κυρίως εμάς τους αεροπόρους. Είστε στην καρδιά μας, σας σκεφτόμαστε, είστε στην οικογένειά μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Χαίρομαι που με το τραγούδι αυτό συνταξιδεύω στις αφαίρες του Αιγαίου μαζί με την αεροπορία, τους πιλότους που έχω εισπράξει πολλές φορές τόσα που με εκφράζουν ότι πριν πετάξω με βάζω με το τραγούδι και μετά πετάμε σε δύσκολες αποστολές και στις αφαίρες. Εύχομαι σε όλους να έχουμε πάντα καλές πτήσεις και καλή επιστροφή στην προσγείωση. Κύριε Σπουδά, παραμένετε να υποδεχτούμε τον Δήμαρχο, τον κύριο Γεγέρογλου, ο οποίος θέλησε να αλλάξει το καταστατικό, ενώ τον είχαμε τοποθετήσει χρονικά νωρίτερα. Πρώτα οι φιλοξενούμενοι, πρώτα οι φίλοι που ήρθαν να τιμήσουν τον Βασίλη Σκουλά και μετά εγώ, είπε. Ελάτε, κύριε Δημάρχη. Και βεβαίως και την αντιδήμαρχο, κυρία Καλλιόπη, η Αποστόλο Γεωργάκη, που είναι κοντά μας, με τη σειρά της και αυτή να τιμήσει το μεγάλο μας καλλιτέχνη. Καλησπέρα και από μένα. Όπως διαπιστώσατε, φίλες και φίλοι, και σας ευχαριστούμε που είσαστε μαζί εδώ απόψε, είμαστε όλοι εδώ για ένα σπουδαίο λόγο. Τιμούμε τον αγαπημένο σε όλους Βασίλη Σκουλά για την 65χρονη παρουσία του στα πολιτιστικά δρόμενα του τόπου μας και όχι μόνο. Τιμούμε και τον άνθρωπο Βασίλη Σκουλά, με εκτίμηση και προσφορά στην κοινωνία. Πρόκειται για μια κορυφαία μουσική φυσιογνωμία, ένα καταξιωμένο ερμηνευτή, ένα ζωντανό μύθο της κριτικής παραδοσιακής μουσικής, που την ταξίδευσε σε όλες τις γωνιές της γης, αλλά και στις πιο ψηλές κορφές του πλανήτη. Τα μουσικά ταξίδια με την κριτική γύρα του, δεκαετίες τώρα αποδεικνύουν το καλλιτεχνικό του αποτύπωμα στο μουσικό πεντάγραμμο, που είναι ανεξίτηλο και ξεχωριστό, και δεν είναι υπερβολή να μιλάμε για ένα θεματοφύλακα της κριτικής μουσικής με αστήρευτο ταλέντο και αυθεντικότητα. Άλλωστε, όλοι μας έχουμε απολαύσει μέσα από την ξεχωριστή διαδρομή του ξεχωριστές καλλιτεχνικές στιγμές. Ο Βασίλης Σκουλάς έβαλε τα δικά του θεμέλια στην κριτική μουσική, κάνοντας όλους εμάς μύστες αυτής της κουλτούρας, της αυθεντικής παράδοσης, την οποία έχει συλλατήσει μέσα από την αδιάκοπη μουσική πορεία της διάρκειας των 65 χρόνων. Μια πορεία γεμάτη νότες και αρώματα της Κρήτης. Ο Δήμος Μηνώνα Παιδιάδας, όπως θα έχετε πληροφορηθεί, προσφέρει για το φετινό καλοκαίρι ένα πλούσιο πρόγραμμα 130 πολιτιστικών εκδηλώσεων για μικρούς και μεγάλους. Όμως, απόψε, είμαστε σε μια ξεχωριστή, σε μια εκδήλωση που κατέχει κορυφαία θέση στο καλεντάρι μας, αφού τιμούμε αυτό το μεγάλο κριτικό καλλιτέχνη, τον παγκόσμιο Βασίλη Σκουλά. Σε συνεργασία με τους 18 πολιτιστικούς συλλόγους της Δημοτικής Ενότητας Καστελίου, τους οποίους ευχαριστώ για την συμμετοχή τους στη διοργάνωση και την προσφορά τους, και είναι πολιτιστικοί σύλλογοι Αγίας Παρασκευής, Αμαριανού, Αποστόλων, Αρμάχας, Αρχαγγέλου, Γερακίου, Διαβαϊδέ, Άνω Τελεία. Εδώ θα αναφέρω το Μικρασιατικό, το Σύλλογο Μικρασιατών και Φίλων του Καρδουλιανού, και έβαλα την Άνω Τελεία γιατί
την ιδέα την είχε ο Σύλλογος Μικρασιατών. Και αυτό είναι ιδιαίτερο του ιδιαίτερου που τα κυπεδιάδα να κυπηθεί ο Σύλλογος. Οι σύλλογοι Καρουζανού, στη συνέχεια Καταμονίτσας, Καστελίου, Λαγού, Λιλιανού, Λίκτου, Μαθιάς, Λιτζαβιανού, Πολυθέας Μαρίου και τιμή Σένεκεν και του Συλλόγου Ανουγείων του τόπου καταγωγής, του τόπου που μεγαλώσατε, που γεννηθήκατε και μεγαλώσατε. Το Αθλητικό Σωματείο Δωρεάς και όλοι οι φορείς Καστελίου και βεβαίως την περιφέρεια. Τους ευχαριστώ όλους και τους συγχαίρω για την απόψινή βραδιά. Αγαπητέ Βασίλη, καλώς όρισες στο Δήμο μας, καλώς ήρθες στο Καστέλι, καλωσορίζουμε στον τόπο μας βέβαια και όλους τους ξεχωριστούς καλλιτέχνες που ήρθαν από όλη την Ελλάδα και από την Αμερική για να σε τιμήσουν μαζί μας, μαζί με τους ντόπιους καλλιτέχνες, τους νέους καλλιτέχνες της περιοχής που παραλαμβάνουν τη Σκυτάλη σιγά σιγά και ευχόμαστε να έχουν τη δική σου πορεία να έχουν να τιμήσουν για να τιμηθούν. Περιμένουμε όλοι μας να τους απολαύσουμε, αλλά ιδιαίτερα σένα, με την αξεπέραστη ερμηνεία σου και να ταξιδέψουμε με τα τραγούδια σου. Πέρα από την πλακέτα που σας επιδώσαμε μαζί με την Αντιδήμαρχο Πολιτιστικών Διευθυντήρια Κωνσταντινοπολιτζοκάκη, που είναι εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής, έχουμε κάτι που είναι εκ μέρους του Δήμου και όλης της κοινωνίας. Εκ μέρους της κοινωνίας του Δήμου Μινώα Παιδιάδα. Είναι ένα ξεχωριστό έργο για τον Βασίλη Σκουλά. Μία προσωπογραφία λοιπόν μεγάλων διαστάσεων της ζωγράφου Μαρίας Δασκαλάκη Σανδαλάκη είναι επίσης ένα δώρο πολύ σημαντικό πυσβεστικό για τον Βασίλη Σκουλά. Είναι, αγαπητέ Βασίλη, ένα ξεχωριστό έργο. Όσο μπορεί ένα έργο να αποτυπώσει μια πορεία και μια ζωή, και επειδή μίλησαν για σκαλοπάτια και ο κύριος Καλογεράκης, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, που μίλησε εκ μέρους των πολιτιστικών συλλόγων, αλλά και ο περιφερειάρχης μας, για σκαλοπάτια, το έργο αποτυπώνει αυτή τη διαδρομή μέσα από τα σκαλοπάτια που ανέβηκες και θα ήθελα η κυρία Δασκαλάκη, η δημιουργός, να μας πει μια κουβέντα.